Γεια σας φίλοι μου. Ξεκινάω πάντα διαλέγοντας την κρέμα σώματος και το άρωμα που θα φορέσω, γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Και στη συνέχεια διαλέγω τα ρούχα για να ξέρω τι μακιγιάζ θα κάνω. Και εκτός από τα ρούχα διαλέγω και τα αξεσουάρ. Και πάμε να ξεκινήσουμε το μακιγιάζ. Ξεκινάω πάντα με καθαρό και ενυδατωμένο πρόσωπο και επειδή σήμερα δεν θα χρησιμοποιήσω υγρό make-up, ξεκινάω με ένα καλυπτικό concealer, το οποίο και τοποθετώ σε όλες τις περιοχές που νιώθω ότι έχω διχρωμίες. Και αυτές για μένα είναι κυρίως κάτω από τα μάτια, στα πλαϊνά της μύτης και στα πλαϊνά των χιλιών. Το τοποθετώ με προσεκτικές κινήσεις και στη συνέχεια τα μποναριστά. Το σπρώχνω προς την επιδερμίδα μου γιατί για μένα αυτό δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και με πιο μεγάλη διάρκεια, αλλά και πιο φυσικό και αψεγάδιαστο. Και συνεχίζω με μία βάση ματιών, την οποία τοποθετώ από τη ρίζα των βλεφαρίδων μου μέχρι πάνω στα φρύδια μου. Και αυτό το κάνω για να έχει περισσότερη διάρκεια όποιο προϊόν χρησιμοποιήσω για το μακιγιάζ των φρυδιών μου. Και συνεχίζω με ένα ανοιχτό χρώμο κονσίλερ, το οποίο τοποθετώ κάνοντας ένα μικρό τρίγωνο κάτω από τα μάτια μου. Και αυτό το κάνω για να έχω το φως που θέλω κάτω από τα μάτια μου. Επίσης το τοποθετώ πάνω από τα χείλη και στη ράχη της μύτης και όλη αυτή η διαδικασία μου δίνει ένα τρισδιάστατο αποτέλεσμα όταν θα τελειώσω το μακιγιάζ μου. Μετά χρησιμοποιώ μία ανοιχτόχρωμη πούδρα μόνο στα σημεία που τοποθέτησα το ανοιχτόχρωμο κονσίλερ για να το σετάρω. Και συνεχίζω με μια πιο σκουρόχρωμη πούδρα, την οποία τοποθετώ στο υπόλοιπο πρόσωπό μου, όπου δηλαδή δεν τοποθέτησα την ανοιχτόχρωμη. Και αυτό είναι που μου δίνει το τρισδιάστατο αποτέλεσμα στο μακιγιάζ μου, που νομίζω ότι γράφει πάρα πολύ ωραία και στα βίντεο και στις φωτογραφίες, αλλά φαίνεται εξίσου καλό και από κοντά. Και μετά είναι η σειρά του contouring. Θα κάνω τη σκίαση στα ζυγωματικά μου. Περιμετρικά στο πρόσωπό μου και στα πλαϊνά της μύτης μου. Ακόμα ένας τρόπος για να ενισχύεται το τρισδιάστατο αποτέλεσμα στο μακιγιάζ. Ειδικά για όσες από εμάς δεν μας πρίκησε ο Θεός με έντονα ζυγωματικά. Και μετά τοποθετώ ένα ανοιχτόχρωμο ροζ ρουζάκι για να μου δώσει ένα φρέσκο και δροσερό αποτέλεσμα. Και συνεχίζω κάνοντας τα φρύδια μου. Δεν έχω βάλει όλη τη διαδικασία. Στην ουσία υπογραμμίζω το κάτω μέρος των φρυδιών μου και περιγράφω το επάνω και μετά κάνω ένα πολύ καλό blend στη σκιά που έχω χρησιμοποιήσει για να έχω όσο γίνεται πιο φυσικό αποτέλεσμα.
Okay, και πάμε στα μάτια τώρα. Παίρνω μία περλέσκι eye, συγκεκριμένη είναι έτσι ένα ροζ σαμπανί χρώμα. Και την τοποθετώ σε όλο μου το κινητό καπάκι από τη ρίζα των βλεφαρίδων μέχρι το κόκαλο του φρυδιού. Ακόμα και όταν χρησιμοποιώ τόσο ανοιχτές σκιές, φροντίζω να κάνω πολύ πολύ καλό blend με το δέρμα μου. Και παίρνω λίγο από αυτή τη σκιά και την τοποθετώ στα ζυγωματικά μου, στο πάνω μέρος της μύτης μου και πάνω από τα χείλη, για να μου δώσει φως. Και στη συνέχεια με ένα φωτοτό πινελάκι παίρνω το ρούς που χρησιμοποίησα και το τοποθετώ στην κόγχη του ματιού μου. Και μετά άλλο ένα φωτοτό πινελάκι και ένα πιο ανοιχτό χρώμο ροζ χρωματάκι, ματ αυτή τη φορά τελείως, για να σβήσει το ένα χρώμα μέσα στο άλλο. Μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ των ματιών να σβήνει διαδοχικά. Και συνεχίζω με το eyeliner. Δεν έχω βάλει τη διαδικασία μέσα στο βίντεο, αλλά αν θέλετε να δείτε τη διαδικασία που κάνω για το gel eyeliner με το precise liner της Essence, να μου το αφήσετε στα σχόλια. Εδώ παίρνω ένα μπλε, έντονο μπλε μολύβι και το τοποθετώ μόνο στην υγρή γραμμή των ματιών μου. Και μετά μάσκαρα. Μπόλικη μάσκαρα στις πάνω βλεφαρίδες και μόνο μία ελαφριά στρώση στις κάτω, και αυτό γιατί θέλω να έχω έτσι ένα ανωδικό αποτέλεσμα στο μακιγιάζ μου και πολλές φορές όταν βάζουμε έντονη μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες έχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Έτοιμο το μακιγιάζ των ματιών. Και συνεχίζω με τα χείλη, όπου θα κάνω το περίγραμμα των χιλιών μου. Και μετά, με το ίδιο μολύβι, θα γεμίσω το εσωτερικό τους, για να έχει το κραγιόν μου μεγαλύτερη διάρκεια. Και συνεχίζω με το κραγιόν που είναι αυτό το υπέροχο baby pink χρωματάκι. Έτοιμο το μακιγιάζ μου, φρέσκο και δροσερό. Και αυτό είναι το outfit φορεμένο. Σας φιλώ και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!